Γεια και χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε κοντά μας σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ σπουδαία συνταγή, κατάλληλη για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αξιοποιώντας ένα εξαιρετικό υλικό, τη μαρμελάδα πορτοκάλι Εδέμ. Έχουμε στήθος από γαλοπούλα και θέλουμε σαν πρώτο στάδιο να λατήσουμε πάρα πολύ καλά. Δεύτερο σημαντικό σημείο να προσέξουμε στην αρχή της διαδικασίας είναι να ζεστάνουμε πάρα πολύ καλά το σκεύος. Μετά προσθέτουμε το ελαιόλαδο ή το όποιο άλλο λάδι χρησιμοποιούμε για το σοτάρισμα. Πιάνουμε τη γαλοπούλα από το μπροστινό κομμάτι που είναι και το πιο λεπτό και να κουμπάμε στην πλευρά κοντά σε εμάς. Θα κόψουμε λοιπόν λίγο κρεμμύδι σε λεπτές φέτες. Θα χρειαστούμε μπέικον. Κοιτάμε που και που και την γαλοπούλα. Έχουμε κάμποσο χρώμα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι αρκετό, δεν είναι αυτό που θέλουμε. Θέλουμε αυτό το χρωματισμό σε όσο μεγαλύτερο εύρος της επιφάνειας του στήθους γίνεται. Το άλλο υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το τζίντζερ. Ο πιο εύκολος τρόπος να το καθαρίσουμε είναι χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι. Αν χρησιμοποιήσουμε πίλερ, έχει τόσες πολλές εδώ πέρα ανώμαλες επιφάνειες που γίνεται πάρα πολύ δύσκολο να το ξεφλουτίσουμε με ένα πίλερ. Αν πάλι βάλουμε μαχαιράκι, θα πετάξουμε αρκετό από το τζίντζερ. Με το κουτάλι θα δείτε ότι πηγαίνοντας στην επιφάνεια πάνω και ξύνοντας ουσιαστικά με το κουτάλι, φεύγει όλη η φλούδα χωρίς να πετάω πολύ από το τζίντζερ. Και είμαστε έτοιμοι με το τζίντζερ. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε καθαρίσει όλο το κομμάτι. Πολύ λίγη από τη φλούδα έχει μείνει εδώ. Πάμε να δούμε λοιπόν με τη γαλοπούλα τι γίνεται. Έχει πάρει το χρώμα που θέλουμε, οπότε γυρνάμε για να δώσουμε ακριβώς το ίδιο χρώμα και από την άλλη πλευρά. Θα κόψω ένα κομμάτι εδώ, θα το ισιώσω λιγάκι. Και εδώ έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι να κόψουμε με το μαχαίρι λεπτές φέτες και μετά να τις βάλουμε τη μία πάνω στην άλλη και να κόψουμε λεπτά sticks. Και μετά, επειδή το τζίντζερ είναι αρκετά ινόδες και αρκετά δυνατό στη γεύση και στο άρωμά του, καλό είναι, αν θέλουμε να το μαγειρέψουμε και να παραμείνει μέσα στο φαγητό, να το κόψουμε σε ψηλά κομμάτια για να μην δαγκώσουμε ένα πολύ γευστικά δυνατό κομμάτι στο στόμα μας όταν θα πάρουμε μια μπουκιά. Η άλλη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε ένα τέτοιο τρίφτη που πολύ εύκολα τρίβουμε πάνω εδώ και έχουμε το υλικό που βγαίνει από την άλλη πάρα πολύ φίνο. Και οι δύο περιπτώσεις είναι καλές, διαλέγετε και παίρνετε ποια σας αρέσει. Λοιπόν, νομίζω αρκετά με τη γαλοπούλα, πρέπει να έχουμε πάρει αρκετά καλό χρώμα και από την άλλη πλευρά, οπότε θα τη βγάλω. Θα τη βάλω σε ένα απορροφητικό χαρτί εδώ. Λίγο ελαιόλαδο στο σκεύος και προσέχουμε αυτή την επιφάνεια τώρα που έχει αυτό το χρώμα. Δεν θέλουμε να το προχωρήσουμε περισσότερο, θέλουμε να το κρατήσουμε έτσι, διότι όλο αυτό είναι γεύση. Το προσθέτουμε το κρεμμύδι που θα μας βοηθήσει με την υγρασία του να ξεκολλήσουμε αυτή τη γευστική βάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πάτο της κατσαρόλας. Βλέπετε πως φεύγει αμέσως και όλο αυτό είναι γεύση. Το θέλουμε να παραμείνει μέσα στο φαγητό και να εμπλουτίσει γευστικά τη σάλτσα που θα φτιάξουμε. Προσθέσω και το μπέικον. Εδώ τώρα θέλουμε να δώσουμε λίγο χρώμα στα κρεμμύδια και στο μπέικον, προτού προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της διαδικασίας. Θα προσθέσουμε τώρα λίγη κανέλα και αστεροειδή γλυκάνισο. Καλό είναι τα μπαχαρικά αυτά, θα μας δώσουν πολύ ωραίο άρωμα. Να τα δουλεύουμε πρώτα λίγο εδώ, σε αυτή τη λίγη λιπαρή ουσία που υπάρχει μέσα στην κατσαρόλα, ώστε να αρχίσουν να βγάζουν τα αρώματά τους. Μετά έχουμε ginger, το που κόψαμε προηγουμένως. Θα προσθέσω και λίγο σκόρδο, αλλά δίνω λίγο προβάδισμα στο ginger και θέλω έτσι να του δώσω και αυτήν την ευκαιρία να βγάλει το αρώμα του. Ενώ το σκόρδο που θα βάλουμε τώρα. Α, και έχουν αρχίσει τα αρώματα και πραγματικά μπαίνω και στο mood των Χριστουγέννων με όλα αυτά τα αρώματα που αναδύονται προς τα επάνω. Θα ρίξουμε τώρα το κρασί και χρησιμοποιούμε κόκκινο κρασί για αυτή την περίπτωση. Θα δυναμώσω τη φωτιά γιατί θέλω να συμπυκνωθεί και να μείνει σχεδόν στεγνό το σκεύος μου. Και σε αυτή τη φάση θα προσθέσουμε ζωμό από κοτόπουλο. Σπιτικό δικό μας, αν έχετε είναι ό,τι καλύτερο. Και μαρμελάδα πορτοκάλι. Θα μας δέσει και ωραίο άρωμα πορτοκαλιού και γλυκιά γεύση που τη θέλουμε. Λίγο αλάτι προσεκτικά. Και τώρα είναι η στιγμή που θα επαναφέρουμε τη γαλοπούλα στην κατσαρόλα. Θα σκεπάσουμε με καπάκι και θα χαμηλώσουμε τη φωτιά. Και εδώ έχουμε δύο επιλογές. Είτε μαγειρεύουμε εδώ σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, δεν θέλουμε να βράζει σχεδόν καθόλου ο ζωμός. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το ιδανικό. Αυτό το μικρό τεμπέλικο κόχλασμα είναι το ιδανικό. Φροντίζουμε να βάλουμε τη θερμοκρασία εκεί που θα υπάρχει αυτό το κόχλασμα όταν είναι σκεπασμένη η κατσαρόλα και τη διατηρούμε εκεί μέχρι να γίνει γαλοπούλα. Έτσι. Πώς θα ξέρουμε ότι έχει γίνει γαλοπούλα? Ο καλύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε ένα θερμόμετρο.
γύρω στους 68 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της γαλοπούλας και θα ξέρετε ότι θα έχετε μια τέλεια μαγειρεμένη και ζουμερή γαλοπούλα. Η άλλη εναλλακτική φυσικά είναι να βάλουμε την κατσαρόλα όπως είναι στο φούρνο σε μια θερμοκρασία τύπου 130-140 βαθμούς Κελσίου και να μαγειρευτεί χαμηλά και όμορφα εκεί μέσα. Διαλέγετε και παίρνετε. Νομίζω ότι η γαλοπούλα πρέπει να είναι έτοιμη για να τσεκάρουμε κιόλας. Θα δείτε, θα την κόψουμε και θα είναι και πολύ ζουμερή. Και τώρα αυτό που θα κάνω, θα την βγάλω έξω για να τελειώσω τη σάλτσα. Δυναμώνω λίγο τη φωτιά, βλέπετε ότι έχει συμπυκνωθεί κάμποσο, αλλά είναι ακόμα αρκετά ρέη. Εντάξει, που σημαίνει θα χρειαστεί λιγάκι να την πήξω. Θα βάλουμε λίγα κάστανα. Και για να πήξω τη σάλτσα, που δεν χρειάζεται πολύ πήξιμο, θα χρησιμοποιήσω λίγο βούτυρο. Ένας πολύ απλός τρόπος για να πήξουμε μια σάλτσα, αλλά και ταυτόχρονα να δώσουμε ωραία γεύση και ωραία υφή. Θέλουμε το βούτυρο να είναι κρύο και ανακατεύουμε ώστε να ενσωματωθεί το βούτυρο μέσα. Θα δουλέψω λίγο ακόμα εδώ. Όχι πολύ, γιατί αν ενσωματώσουμε βούτυρο μέσα σε μια σάλτσα και δουλέψουμε πάρα πολύ, μπορεί να κόψει τη διαδικασία και να χάσουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Αλλά λίγο ακόμα, να έχω λίγο περισσότερη εξάτμιση από τα υγρά και μια λίγο πιο πυκνή σάλτσα. Τέλεια. Θα χαμηλώσω τώρα τη φωτιά και θα προχωρήσω εδώ στη γαλοπούλα. Θα χρειαστεί να την κόψουμε. Και καλό είναι να γνωρίζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις ότι τα κρέατα επωφελούνται από το να μείνουν λίγη ώρα μετά το μαγείρεμά τους και να μην τα κόψουμε αμέσως. Και βλέπουμε εδώ, κόβω το μικρό κομμάτι από το μέρος που είναι πιο κάτω και είναι πιο μικρό το κομμάτι και βλέπουμε πόση υγρασία έχει μέσα. Θα στήσουμε τώρα λίγο από εδώ, θα πάρουμε μερικά κομμάτια, στήσουμε ένα ωραίο πιατάκι. Φυσικά μπορεί να συνδυάσετε αυτό το πιάτο με τη γαρνιτούρα που σας αρέσει. Ένα ωραίο αρωματικό ρύζι θα ήταν εξαιρετικό. Τέλεια, και φυσικά εγώ το ξέχασα λιγάκι, εσείς δεν θα το ξεχάσετε. Λίγο θυμάρι μέσα στη σάλτσα για το τελείωμα που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το αρωματικό προφίλ. Και όπως έλεγα, γαρνιτούρα, κάποιο αρωματικό ρύζι, κάποιο μπασμάτι με κάποια απαλά μπαχαρικά. Ένας ωραίος μεταξένιος πουρές από πατάτα. Και νομίζω ότι αν φτιάξετε αυτό το πιάτο, οι καλεσμένοι σας στις γιορτές θα ενθουσιαστούν και θα πάρετε τα συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία!